Γιάννης στον Παντελή. Με τρεις, τέσσερις παίκτες Πετρολίνα έξω παρκέ. Καλάθι είναι ο πρώτο καλάθι. Καλάθι, μπράβο, έτσι. Θα ξεκινήσουμε δυνατά να πάρουμε το προδάλημα, να ελέγξουμε το ρυθμό. Πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Για την Κύπρο, σουτάρ για τρεις. Μέσα! 5-0 με τον Ιάκωβο Παντελή. Ξεκίνησε ζεστός ο Ιάκωβος. Πολύ καλή επίθεση, έτσι. Μπίξ από τη γωνία για τρεις. Μέσα! Νάτο! Ο Ταϊρέλ Μπίξ θα κάνει το 8-3. Τώρα οι διαιτητές. Δεν πήγε πάνω του όμως. Μπίξ για δύο. Νομίζω πατάει τη γραμμή. Όντως ευστοχή. Κάνει το 10-3. Πολύ καλό ξεκίνημα για τον Ταϊρέλ Μπίξ που φτάνει τους 5 πόντους. Άρα ο έκανε Σίλβα. Μαζεμένο το rotation του προπονητής της Πορτογαλίας. Στυλιανού ξεμακάριστος, προσποιείται. Θα μπει προς τα μέσα. Πολύ ωραία κίνηση από τον Στυλιανού. 13-11. Είχε ώρα, κολλήσαμε εδώ στο 11. Ευτυχώς ο Νίκος επέλεξε, έκανε καλή επιλογή. Ραζής πιέζει, θέλει να κλέψει. Αναπληρωματικούς παίκτες της Πορτογαλίας. Θεωρώ θα είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο αν δεν έχει μεγάλο rotation ο προπονητής της Πορτογαλίας τότε θα είναι και ένα στοιχείο που μπορεί να τους κερδίσουμε γιατί εμείς όλοι οι παίχτες είναι ίδιας δυναμικότητας και παίζουμε την ψυχή τους και κρατάνε το ρυθμό. Πάνω στο στεφάνι μας και ευτυχώς δεν κατέληξε μέσα. Ωραία ο Κούνας με το Μαντοβάνι, πολύ ωραίο. 17-13. Πολύ ωραία η ενέργεια του Μαντοβάνι. Διάβασε την κίνηση του Κούνα. Πάσαρε την μπάλα. Το λέει άπα. Πάρει όλη την επίδεση. Λογικό είναι. Κούνας. Θα σηκωθεί. Θα σουτάρει και θα στοχίσει. 19-16. Δεν προλαβαίνουν οι Πορτογάλοι να βγάλουν επίδεση. Αυτό θα είναι το σκορ του πρώτου. Power forward των Πορτογάλων. Θα εκτελέσει από τη γραμμή του τριπόντου. Απαντάει ο Κούνας. Αλλά είναι για δύο. Εδώ ο Κούνας κλέβει. Τρέχει στον ευθυνιασμό και θα αφήσει καλό, την μπάλα καλό, με τέσσερις. Και... Παντελή γυρίζει πάρα πολύ ωραία και με το ταμπλό θα βάλει ένα πολύ ωραίο καλάθι. Με πολλές διζήσεις, πολλά πασίματα προς το καλάθι που απειλητική στην επίθεση. Παντελή, σκοράρει στην πρώτη του βόλη, 26-27. Εφτά πόντια από τον Ιάκωβο Παντελή, που ίσως με τα στατιστικά σε αυτό που λες, Μάριε. 10, να τον τρίποντο, 3 δευτερόλεπτα, θα κάνει τον drive ο Σάιμον Μιχαήλ και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 32-31, παλικαρίσιο καλάθι από τον Σάιμον Μιχαήλ. 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα, εδώ βήματα. Καλής θα μπει προς τα μέσα, θέλει να περάσει τον Πίξα, θα καταφέρει. Ο Πίξα βγάλει γρήγορα έξω. Σουτ για τρεις, εύστοχο από τον Στυλιανού. Καλή επίθεση, μεγάλη επίθεση, αποτελεσμα. Ζόπουλος θα ανεβεί, κάνει και τον drive, πολύ ωραία εδώ, κατέβαινε η μπάλα, μετρά το καλάθι. Ο Λίμα σταμάτησε αντικανονικά την μπάλα. 36-33. Θα βγάλει στον Κούνα, ναι. Αυτό θέλει να κάνει τον drive, του φεύγει προς εμείνη μπάλα. Σηκώνεται όμως πολύ ωραίο καλάθι από τον Βασίλη Κούνα. Να βγει αυτή η άμυνα, να βγει αυτή η άμυνα. 38-39. Θέλει να απαντήσει και θα το κάνει. 41-42, δεν προλαβαίνουν οι Πορτογάλοι. Αυτό θα είναι το σκορ του ημιχρόνου. 41-42 με την πορτογαλική ομάδα όμως να μπορεί και να βρίσκει τον τρόπο να είναι μπροστά στο σκορ παρά το γεγονός ότι τους έχουν. Στυλιανού για τρεις. Μέσα! Αυτό που είναι ένα στοιχείο που λέγαμε στον Ανάπαυλα ότι ο Νίκος δεν πήρε πολλά σουτ και εμείς μέσα από τα νούμερα μας έχουμε περιθώρια βελτίωσης και ο Σιζόπουλος. Ο σουτάρει αυτός τώρα για τρεις. Μέσα! Ο Βασίλης είναι εξαιρετικός σήμερα. Αυτά είναι τους 18 πόντους με αυτό το τρίποντο. 47-42. Ζητάει τα ημάτια για να δέσει τα κορδόνια του Στυλιανού. Κάτι που Κούνας βγάζει έξω. Προσποιείται πολύ ωραία ο Παντελή. Ο Μπίξ για τρεις. Μέσα! 50-44 με ένα κρεσέ των τριπόντων για την Εθνική Κύπρου στην έναρξη αυτού του τρίτου δεκαλεπτού. Στυλιανού στον ευθυνιασμό. Θα σταματήσει γιατί βλέπει ότι δεν μπορεί να τρυπήσει την άμυνα. Ναι. Εδώ πολύ έξυπνα, πολύ έξυπνη ασίστ του Στυλιανού στον Μπίξ.
επιτυχία θα γίνει στη συνέχεια το κλέψιμο από αυτό το τζατζάρισμα να χρησιμοποιήσουμε από βασιλικό ρόλο. Όρο. Βοήθεια 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Κύπρου. Κορονίδης για 3 μέσα. Το είπαμε νωρίτερα, δεν έχει πάρει σουτ. Αλλά άμα θα βρει το χώρο να σουτάρει θα το κάνει και θα το κάνει και εύστοχα. 57-46 διαφορά για πρώτη φορά πάνω από τους 10. Γι' αυτό στο παιχνίδι. Ο Biggs. Σωστό, σωστό. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία ο Biggs. Βρήκε το διάδρομο. Χαμηλά το μισμάτσο αυτό. Ο Κορονίδης το διαβάζει. Βγάζει πολύ ωραία έξω. Μιχάλη για 3 μέσα. Μπράβο. Ο Στυλιανού είναι. Διορθώνω. 62-50. Εδώ ήταν πάρα πολύ καλή ενέργεια από τον Άρη τον Κορονίδη. Το γυρνάμε σε άμυνα ζώνης από ό,τι βλέπω. Μία στις 4. Έβαλε την τρίτη. Τώρα που χρειάζεται η εθνική μας ομάδα το στήριγμα από τον κόσμο το έχει. Κορονίδης πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τα έβαλε με το Φονσέκα εκεί. 65-61. Μίλησε η εμπειρία του Άρη εδώ. Με το Φονσέκα ο Άρης. Θα σουτάρει τώρα ο Άρης. Θα σουτάρει για 2 με τη λήξη χρόνια και θα στοχίσει. Απίστευτος ο Κορονίδης εδώ. Παίρνει την εθνική στους ώμους του. 67-64. Εμπειρία για να πάρουμε το παιχνίδι από αυτούς τους παίκτες. Ελπίζουμε να τη δούμε από την πόδια. Καλά και φάουλ από τον Βασίλη Δογκούνα. Αγωνία στο κατακόρυφο τα Κύπρος. Κύπρος ακούγεται παντού, σε όλο το γήπεδο, σε όλη την ελευθερία. Για 3 σουτάρια, άστοχα. Τέλος. Η Κύπρος πήρε την νίκη. Μπράβο, 69-67. Η Κύπρος θα κατάφερε ένα παιχνίδι γεμάτο αγωνία, γεμάτο suspense αυτά τα τελευταία του λεπτά κυρίως. Η Κύπρος κατόρθωσε με την καλή της άμυνα που έπαιξε στο τελευταίο 2 δευτερόλεπτα να πάρει την πολύτιμη νίκη.